Έχω όμως μια πολύ γλυκιά αίσθηση για την Ευρυδίκη, γιατί ξέρω ότι ήθελε και αυτή να συνεχίσει, και εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο που έφυγε, αλλά της βγάζω πραγματικά το καπέλο, γιατί το επίθετο αγωνίστρια ή ο χαρακτηρισμός της Ματάρα δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση το πρόσωπό της, είναι λίγο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι πλέον ο μόνος παίχτης στην ομάδα των Κόκκινων. Δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνος στην παραλία. Φυσικά και θα του φωνάξουμε να έρθει στη δικιά μας καλύβα, να κάτσει, αν θέλει να κοιμηθεί εκεί. Αυτό είναι ανθρώπινο, νομίζω. Οποιοσδήποτε να ήταν στην θέση του ή μας, θα έκανε το αντίστοιχο. Και για πες. Κόκο, Κόκο Μπόγκο. Ωραίο όνομα. Τώρα που έφυγε η Ευρυδίκη, πιστεύω ότι ο Ντάνος είναι εντελώς μόνος του. Σίγουρα είναι ένα πολύ παράξενο συνέστημα, αλλά δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα. Γενικά τον έχω δει αρκετές φορές να πηγαίνει μόνος του, να κάθεται στην παραλία, οπότε του αρέσει και λίγο αυτή η μοναξιά σε εισαγωγικά. Είναι μοναχικός τύπος. Νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και ίσα ίσα θα τον κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Έχεις ένα σπάνιο όνομα, θα έλεγα, αλλά μοιάζει με ένα κλαμπ που πήγαμε πρόσφατα. Ναι, έχεις πάει. Πούντα κάνα. Κόκο. Αναπνευστήρα δεν θες, σώμα δεν έχεις. Δεν έχω τρελαθεί. Απλά όταν δεν έχεις να πειράξεις κάποιον και το πείραγμα φέρνει γέλιο και σε γεμίζει το γέλιο, νομίζω ότι αυτός που έχει μείνει στην καλύβα να πειράξω είμαι μόνο εγώ. Και έτσι και έκανα. Νομίζω ότι ο Κόκο είναι ένας πολύ συμπαθητικός φίλος και απροσδόκητος έτσι επισκέπτης. Κλειστός χαρακτήρας. Δεν μιλάει πολύ, αλλά πιστεύω ότι με τον καιρό θα τα βρούμε. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mom said. Πάει Σάρα, πάει Ευρυδίκη. Πέντε μήναμε. Άλλος ένας και τελειώνουμε. Έχω όμως μια πολύ γλυκιά αίσθηση για την Ευρυδίκη, γιατί ξέρω ότι ήθελε και αυτή να συνεχίσει, και εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο που έφυγε, αλλά της βγάζω πραγματικά το καπέλο, γιατί το επίθετο αγωνίστρια ή ο χαρακτηρισμός της Ματάρα δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση το πρόσωπό της, είναι λίγο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι πλέον ο μόνος παίχτης στην ομάδα των Κόκκινων. Δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνος στην παραλία. Φυσικά και θα του φωνάξουμε να έρθει στη δικιά μας καλύβα, να κάτσει, αν θέλει να κοιμηθεί εκεί. Αυτό είναι ανθρώπινο, νομίζω. Οποιοσδήποτε να ήταν στην θέση του ή μας, θα έκανε το αντίστοιχο. Και για πες. Κόκο, Κόκο Μπόγκο. Ωραίο όνομα. Τώρα που έφυγε η Ευρυδίκη, πιστεύω ότι ο Ντάνος είναι εντελώς μόνος του. Σίγουρα είναι ένα πολύ παράξενο συνέστημα, αλλά δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα. Γενικά τον έχω δει αρκετές φορές να πηγαίνει μόνος του, να κάθεται στην παραλία, οπότε του αρέσει και λίγο αυτή η μοναξιά σε εισαγωγικά. Είναι μοναχικός τύπος. Νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και ίσα ίσα θα τον κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Έχεις ένα σπάνιο όνομα, θα έλεγα, αλλά μοιάζει με ένα κλαμπ που πήγαμε πρόσφατα. Ναι, έχεις πάει. Πούντα κάνα. Κόκο. Αναπνευστήρα δεν θες, σώμα δεν έχεις. Δεν έχω τρελαθεί. Απλά όταν δεν έχεις να πειράξεις κάποιον και
το πείραγμα φέρνει γέλιο και σε γεμίζει το γέλιο. Νομίζω ότι αυτός που έχει μείνει στην καλύβα να πειράξουμε μόνο εγώ. Και έτσι και έκανα. Νομίζω ότι ο Κόκο είναι ένας πολύ συμπαθητικός φίλος και απροσδόκητος έτσι, επισκέπτης. Κλειστός χαρακτήρας. Δεν μιλάει πολύ, αλλά πιστεύω ότι με τον καιρό θα τα βρούμε. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. Πάει Σάρα, πάει Ευρυδίκη. Πέντε μήναμε. Άλλος ένας και τελειώνουμε.